Κύριε Χατζηθωμά, έληξε η κατάληψη των παιδιών στο πρώτο γελτισκό αναφορικά με το πρόβλημα με την θέρμανση που ταλανίζει το σχολείο εδώ και αρκετά χρόνια. Πείτε μας, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε από πλευράς Δήμου αυτή την περίοδο. Ναι. Ναι, όντως έληξε η κατάληψη. Τα παιδιά, όπως είχαν υποσχεθεί, μόλις θα έβλεπαν το συνεργείο με τον τεχνικό να μπει στο κτίριο του πρώτου γέλ, θα έβγαζαν τα λουκέτα και θα αφήναν ελεύθερο το χώρο για να μπορεί να κάνει τις ανάλογες εργασίες. Σε συνεννόηση με τους υποδιευθυντές μπήκαν οι τεχνικοί, κάνανε κάποιες εργασίες και τώρα λοιπόν περιμένουμε την τοποθέτηση, μάλλον την απομάκρυνση της παλιάς, του παλιού μηχανήματος και την τοποθέτηση του νέου. Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε να λειτουργήσει. Πόσες μέρες χρειάζεται για να ολοκληρωθεί αυτή η αφαίρεση του παλαιού και η τοποθέτηση του νέου μηχανήματος? Το ζήτημα, από ό,τι μου είπε και ο τεχνικός, είναι ότι το μηχάνημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή είναι σε έκταση όσο ήταν η μισή κλούβα που είχαν χθες οι τεχνικοί. Είναι αρκετά μεγάλο τώρα σε μέγεθος και βάρος. Οπότε θα πρέπει αύριο το πρωί, αύριο Πέμπτη, να κλείσουμε τον δρόμο έτσι ώστε να περάσει ο γερανός και να μπορέσει να μπει στο χώρο του σχολείου για να ανεβάσει την αντλία. Μετά θα γίνει η σύνδεση και οι ανάλογες εργασίες που απαιτούνται για να μπορέσει να λειτουργήσει και φαντάζομαι και κάποια δοκιμαστικά με τα σώματα για να δούνε πώς λειτουργεί. Άρα δηλαδή την Δευτέρα θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει και το σχολείο, να ανοίξει? Ευελπιστούμε ότι τα παιδιά θα πάνε τη Δευτέρα στο σχολείο και η θέρμανση θα λειτουργεί σε όλο το κτίριο. Αυτή τη στιγμή έχει βγει μια απόφαση δημάρχου που κρατάει το σχολείο κλειστό για 2 μέρες, σήμερα και αύριο. Δεν ξέρουμε αν θα χρειαστεί να το επεκτείνουμε και την Παρασκευή, έτσι ώστε τη Δευτέρα δηλαδή να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε στο χώρο του σχολείου. Αυτή τη στιγμή με απόφαση του Διευθυντή του σχολείου, της δευτεροβάθμιας βασικά, και ο Διευθυντής του σχολείου μας ενημέρωσε ότι γίνονται μαθήματα μέσω WebEx. Άρα δηλαδή τα μαθήματα συνεχίζουν να γίνονται απλά διαδικτυακά και για την ασφάλεια φαντάζομαι των παιδιών, γιατί όταν υπάρχουν συνεργεία και μάλιστα με τόσο βαρέα μηχανήματα νομίζω ότι ελοχεύουν και κάποιοι κίνδυνοι ίσως. Όχι, δεν υπήρχε περίπτωση ούτε ο Διευθυντής ούτε και ο Δήμος να έπαιρνε αυτή την ευθύνη. Εννοείται ότι ο Διευθυντής από την πρώτη στιγμή μας είπε ότι για να μπορεί να μπει οποιοδήποτε συνεργείο στον χώρο του σχολείου θα πρέπει τα παιδιά να είναι εκτός του σχολείου, των αιθουσών κλπ. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε εργασίες. Και εννοείται ότι τα παιδιά έκαναν WebEx και τις ημέρες που ήταν η κατάληψη βάσει της νέας εγκυκλίου. Οπότε τα παιδιά έκαναν διαδικτυακά. Κύριε Χατζηθωμά, γνωρίζουμε ότι παρακολουθείτε έτσι την όλη διαδικασία και τη τοποθέτηση και όλες αυτές τις ημέρες. Είστε αισιόδοξοι ότι από Δευτέρα τα παιδιά θα έχουν θέρμανση στο σχολείο τους? Θέλω να είμαι αισιόδοξη και θέλω να είμαι και στο λόγο μου σωστή. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα και το είπα και χθες, ότι θέλω να κοιτάω τα παιδιά στα μάτια. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να τους λέω κάτι και να είμαι σωστή σε αυτό που τους έχω υποσχεθεί. Και αυτό θέλω, να είναι τη Δευτέρα στο σχολείο και όχι μόνο τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί, γιατί σε όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχει μια δυσκολία και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους και κάτω από αυτές τις συνθήκες σίγουρα δεν είναι ό,τι καλύτερο.